Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήθεις αναδείξας, καταπέψας αυτής απλέμμαν το το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφ' εμάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόστου. Και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς τον αφράντο σου μικρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού έπειτα από τα εισαγωγικά μαθήματα που κάναμε στον Αβά Ισαάκ, δύο των αριθμών, μπαίνουμε στο κείμενο, στα ευρεθέντα σχετικά του Ισαάκ του Σύρου, με θεματική αναδιάταξη της ύλης του αρχαίου κειμένου, όπως είχαμε πει, που έγινε από τον μοναχό του πατέρα Δαμασκηνό, Αγιορείτη. Επειδή είχαμε πει και την άλλη φορά, υπήρχε μία καταστασία στα κείμενα και παράγραφοι που δεν τέριαζαν με τον τίτλο του κεφαλαίου υπήρχαν μέσα. Ο πατήρ Δαμασκηνός έκανε μία σπουδαία εργασία και αναδιάταξε την ύλη και τακτοποίησε τα κεφάλαια σύμφωνα με το περιεχόμενό τους. Αρχίσουμε λοιπόν με τα εισαγωγικά του Αβά Ισαάκ βέβαια τώρα, με πρώτο τις προϋποθέσεις δεκτικότητας λόγου περί αληθείας και αρετής στον άνθρωπο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δεχθεί κάποιος τον Λόγο του Θεού, την αλήθεια, και θα λέγαμε την αλήθεια με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός μας, και τον Λόγο περί αρετής. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί στο να ακούσουν Λόγο Θεού και πολύ περισσότερο να υπακούσουν στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας πολλές φορές έλεγε «Ο έχω νότα ακούειν ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Θα λέγαμε, μα Κύριε, όλοι έχουν αυτιά και όλοι που είναι εδώ σε άκουσαν. Ο Κύριος εννοούσε όσοι έχουν αυτιά ψυχής ανοιχτά για να υπακούσουν στον Λόγο μου. Αυτοί ας υπακούσουν. Γιατί γνώριζε πολύ καλά ο Κύριος ότι αυτοί που υπακούν είναι ολίγιστοι, ελάχιστοι. Άλλωστε μας το είπε και με την παραβολή του σπορέως. Ο ένας σπόρος έπεσε στον πατημένο δρόμο, ο άλλος έπεσε στα πετρώδη, άλλος έπεσε στα αγκάθια και ο άλλος μόνο έπεσε στο καλό χώμα, στην καλή γη. Μακάρι να είμαστε καλή γη. Αλλά να δούμε πώς μπορεί να γίνουμε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και αρχίζει ο Βασάκ και λέει, έκαστον τι προς το συγγενές αυτού τρέχειν ιωθέν. Έκαστον κάθε τι τρέχειν ιωθέ, συνηθίζει δηλαδή να τρέχει προς το συγγενές αυτού, σε αυτό που είναι συγγενές. Ελκόμαστε από αυτά που είναι συγγενικά με μας, και πρόσωπα και πράγματα και ιδέες. Και ψυχή έχουσα μέρος πνεύματος, όταν ακούσει ρήματος
του έχοντος εγκεκριμένη εν εαυτό δύναμη πνευματική, διαπήρως έλκει την υπόθεση αυτού. Και μια ψυχή, λέει, που έχει μέρος πνεύματος, δηλαδή που έχει μέσα της το Πνεύμα του Άγιου, έστω σε ένα βαθμό, ένα μερίδιο του Αγίου Πνεύματος, όταν ακούσει ένα ρήμα, ένα λόγο που έχει μέσα του εγκεκριμένη, κρυμμένη δύναμη πνευματική, άρα είναι ο λόγος ο Άγιο Πνευματικός που έχει μέσα του τη Θεία Χάρη, τι κάνει τότε αυτή η ψυχή? Διαπήρως έλκει την υπόθεση αυτού. Τραβάει προς τον εαυτό της την υπόθεση αυτού του λόγου. Έλκεται και έλκει. Θέλει να ακούσει. Ενδιαφέρεται. Θέλει να μελετήσει αν είναι γραπτός ο λόγος. Φουντώνει το ενδιαφέρον ή αν είναι προφορικός. Εντείνει τα αυτιά, θα λέγαμε, της ψυχής και του σώματος, ο άνθρωπος, για να ακούσει. Γιατί έχει μέσα του ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, έχει ένα μερίδιο του Πνεύματος, όπως λέει εδώ, ένα μέρος του Πνεύματος. Οπότε ο λόγος που ακούει ή διαβάζει, που έχει μέσα του Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν έχουν όλοι οι λόγοι Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό είπε ο Κύριος, θα δώσετε λόγο για κάθε αργό λόγο. Ο λόγος μας πρέπει να είναι άλατι ηρτημένος, να είναι αλατισμένος. Και ποιο είναι το άλας? Είναι το Πνεύμα το Άγιο πάλι. Θα πρέπει ο λόγος μας να είναι δηλαδή φορτισμένος με τη Θεία Χάρη, να είναι λόγος χαριτωμένος. Όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο για τους λόγους του Κυρίου, λέει, ήτανε λόγοι χάριτος και κρεμότανε ο λαός από τα χείλη του Χριστού μας, σε σημείο που να μένουν ώρες και μέρες νηστικοί. Θυμηθείτε το θαύμα της διατροφής των πεντακυσχυλίων. Τους λυπάμαι, λέει ο Κύριος, γιατί είναι τρεις μέρες νηστικοί και δεν θέλω να τους απολύσω νηστικούς. Τι έχετε για να τους δώσουμε να φάνε? Και είπαν οι μαθητές τα σχετικά και έγινε το μεγάλο εκείνο θαύμα. Κρεμότουσαν οι άνθρωποι από τα χείλη του Χριστού μας, γιατί ο λόγος του ήταν γεμάτος με Θεία Χάρη. Έτσι είναι και ο λόγος των Αγίων, των Αγίων Πατέρων. Διαβάζεις όμως και άλλα κείμενα, εγκεφαλικά, από θεολόγους του γραφείου, από στοχαστές, και δεν σου κάνει καμία αίσθηση. Διαβάζεις ένα λόγο που φαίνεται απλοϊκός, του Αββά Ισαάκ ή οποιοδήποτε άλλο Αγίου Πατρός, και αμέσως έχεις δάκρυα, έχεις κατάνοιξη, έχεις αίσθηση Θεού, αίσθηση χάριτος. Όταν λοιπόν έχεις μέσα σου μέρος πνεύματος, τότε έχεις και ενδιαφέρον και τα πνευματικά. Σήμερα πόσοι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για πνευματικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν μέρος πνεύματος. Δεν έχουν ενεργό μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να είναι βαπτισμένοι. Αν θέλετε, καθίστε έξω, γιατί ενοχλείτε. Καθίστε στον άρθηκα. Όταν έχουμε ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, ελκυόμεθα και έλκομε τα συγγενή μας. Γι' αυτό βλέπει κανείς έναν άνθρωπο του Θεού να συναντάει για πρώτη φορά στη ζωή του έναν άλλο άνθρωπο του Θεού και να λέει, μα πώς, είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Είναι ακριβώς γιατί έχουμε το ίδιο πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο. Και απ' την άλλη, ένας που δεν έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, οπωσδήποτε θα έχει μέσα του πονηρό πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σε έναν βαθμό. Δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος άδειος. Είτε θα είσαι στο φως, και αν δεν είσαι στο φως, θα είσαι στο σκότος. Γι' αυτό ένας άνθρωπος
που δεν έχει ενεργοποιήσει το πνεύμα του Άγιο, δεν έχει όρεξη. Ούτε να διαβάσει πνευματικά, ούτε να διαβάσει μια γραφή, ούτε να ακούσει ένα κήρυγμα, κοιτάει το ρολόγι του, άμα χωρίς να το θέλει έπεσε, ας πούμε, πάνω σε ένα κήρυγμα στην εκκλησία. Και πολλοί το είχα παρατηρήσει αυτό, εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουνα, με το που έβγαινα να πω δύο λόγια, αμέσως φεύγανε από την εκκλησία. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Φοβερό, να μην ακούσει ούτε μία λέξη από το κήρυγμα. Καλά, γιατί ήρθες στην εκκλησία τότε? Μήπως και την όλη λειτουργία δεν την άκουγε? Πολύ πιθανό. Δεν έχει μέρος πνεύματος. Αυτό συμβαίνει. Οπότε δεν έλκει την υπόθεση του Λόγου του Θεού προς τον εαυτό του. Δεν τον ενδιαφέρει. Τι μου λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Πού ζεις? Θα σου πει, αν πας να πεις κάτι πνευματικό, τι μετάνοια, τι είναι αυτά που λες? Και συνεχίζει ο Άγιος, ου πάντα άνθρωπον εξυπνίζει εις το θαυμάσε πράγμα πνευματικός λεγόμενον και έχουν εν εαυτό εγκεκριμένη δύναμη μεγάλη. Δεν συμβαίνει, λέει, σε κάθε άνθρωπο να θέλει να θαυμάζει κάτι το οποίο είναι πνευματικό. Μια πνευματική συζήτηση. Ένα πνευματικό λόγο. Και το οποίο έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη μεγάλη. Δηλαδή, λέει ο πατέρας Δαμασκηνός, δεν συμβαίνει οι περισσότεροι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για πνευματικούς λόγους. Αυτό είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αδιάφοροι για τα πνευματικά, για το Λόγο του Θεού. Για τις ειδήσεις, για τα μάτια, για τα ανόητα, για τα κουτσομπολίστικα, πρόθυμοι. Για το Λόγο του Θεού όμως, ανόρεκτοι. Ού πάντα άνθρωπον εξυπνίζει εις το θαυμάσε πράγμα πνευματικός λεγόμενον. Δεν είναι ξύπνοι ενεργηγόρες οι άνθρωποι για να ακούσουν, να διαβάσουν κάτι πνευματικό, κάτι δηλαδή Άγιο πνευματικό, και να θαυμάσουν. Τι να θαυμάσουν? Τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη θυσία που έκανε ο Θεός για μας. Το οποίο αυτό έχει μέσα του εγκεκριμένη δύναμη μεγάλη. Γιατί πράγματι το Πνεύμα του Θεού είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και τα λόγια που έχουν μέσα Άγιο Πνεύμα έχουν τεράστια δύναμη. Βλέπετε ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης, θεράπευε τους πάντες. Πώς? Διάβαζε το Ευαγγέλιο, μια περικοπή και μια προσευχή έκανε μετά και θεραπεύονταν. Και όχι μόνο Ορθόδοξοι, και άλλοι, και Μουσουλμάνοι ακόμα. Όλους τους θεράπευε. Ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια δύναμη, έχει μέσα του το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να περνάει η μέρα για τον χριστιανό χωρίς να διαβάσει έστω μία ενότητα, αν όχι ένα κεφάλαιο, από την Αγία Γραφή. Ο Λόγος ο περιαρετής, συνεχίζει ο Άγιος, χρήζει καρδίας σχολαζούσης από της γης και της ομιλίας αυτής. Ο λόγος γύρω από την αρετή, ο λόγος που αφορά στα πνευματικά, χρειάζεται για να γίνει εισακουστός μια καρδιά η οποία σχολάζει. Εξού και λέξη σχολείο και σχόλιο. Τι θα πει αυτό? Απομακρύνομαι, καταπάγω, φεύγω, αφήνω αυτές τις ασχολίες που είχαμε μέχρι τώρα. Από τι να σχολάζει η καρδία για να δεχτεί το Λόγο του Θεού, το Λόγο περιαρετής? Από τη γη και από την ομιλία αυτής. Ομιλία είναι η συναναστροφή, όπως λέμε, συνομιλία. Το να απασχολούμε, η ενασχόληση. Θέλεις λοιπόν η καρδιά σου να είναι έτοιμη για να ακούσει Λόγο Θεού? Πρέπει να σχολάσεις. Όπως λέμε, πάω σχολείο. Σχολείο τι σημαίνει? Αφήνω όλα τα άλλα για να πάω να μάθω τη γνώση που προσφέρεται εκεί. Γι' αυτό λέγεται σχολείο και σχόλιο.
Και ο άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να μάθει ητά του Θεού, πρέπει να σχολάσει από τα γήινα, να καταπαύσει από τις βιωτικές μέρημνες. Ο λόγος δηλαδή περί αρετής, λέει ο πατήρ Δαμασκηνός, τότε πέφτει στην καρδιά κάποιου ανθρώπου όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μέρημνα. Και μέρημνα τι είναι? Όχι να φροντίζεις τα στοιχειώδη που πρέπει να φροντίζεις τα καθημερινά, αλλά να φροντίζεις με αγωνία, να φροντίζεις με άγχος, να φροντίζεις σαν να είσαι εσύ ο φροντιστής και όχι ο Θεός ο προνοητής των πάντων, σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν όλα να εξαρτώνται από εσένα. Οπότε βλέπεις την επάρκειά σου κάθε στιγμή και γεμίζεις άγχος. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού βεβαίως θα κάνει ό,τι μπορεί τα αναγκαία του ανθρώπινα, αλλά έχει την ελπίδα του στο Θεό, ο οποίος με τις άξιες ενέργειές του συγκροτεί, συνέχει και συντηρεί τα σύμπαντα. Ο λόγος περί αρετής λοιπόν τότε πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ανέμελος, είναι ελεύθερος από τις μέρημνες και από τα πράγματα του κόσμου τούτου και από την ομιλία αυτής, από την ενασχόληση με αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται αμεριμνία και ησυχία για να μπορέσει ο άνθρωπος να αρχίσει να ενδιαφέρεται για την αρετή. Γι' αυτό μίλησε ο Κύριος για τα αγκάθια και το χωράφι που ήταν γεμάτο με σπόρους αγκαθιών. Έπεσε ο σπόρος, αλλά υπήρχε μέσα και σπόρος από αγκάθια. Βλάστησε ο σπόρος, αλλά βλάστησε και τα αγκάθια. Και τα αγκάθια μεγάλωσαν πιο γρήγορα και έπνιξαν το βλαστό του σπόρου. Αυτό γίνεται και με έναν άνθρωπο που είναι έτσι παραδομένος και εχμαλωτισμένος από τις βιωτικές μέρημνες, από τα αγκάθια. Μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού στην καρδιά του, να πάει να βλαστήσει, αλλά θα έρθουν οι μέρημνες και θα του πούνε δεν προλαβαίνεις. Άστα τώρα αυτά, δεν είναι αυτά για σένα. Έχεις να κάνεις άλλα πράγματα, σπουδαιότερα. Πνίγουν οι μέρημνες το λόγο του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν αμεριμνήσει, δεν ησυχάσει, δεν θα μπορέσει να βάλει αρχή κάθαρσης, αρχή αρετής, αρχή μετανοίας. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, ησυχία, αρχή καθάρσης. Θα μου πείτε, εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο και είμαστε μέσα σε αυτές τις μέρημνες, τι μπορούμε να κάνουμε? Θα πρέπει, όπως είπαμε, να μην φροντίζουμε αγωνιωδώς. Θα φροντίζουμε, αλλά θα κόψουμε τα περιτά και θα σταματήσουμε να αγωνόμαστε, γιατί το άγχος είναι ολιγοπιστία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την πίστη μας. Να φύγει ο φόβος, τι θα φάμε αύριο, τι θα έχουμε αύριο, θα έχουμε μεροκάματο, θα έχουμε χρήματα. Αυτό είναι του διαβόλου ο φόβος, ο οποίος οδηγεί στην ολιγοπιστία. Αφήνεις τα πάντα στον Κύριο, κάνεις ό,τι εξαρτάται από εσένα και μετά ηρεμείς, ησυχάζεις και έτσι μπορείς να μελετήσεις και να ακούσεις Λόγο Θεού και να τον εκολποθείς και να βλαστήσει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος λοιπόν, ο περί αρετής, χρήζει καρδίας σχολαζούσης από τις γης και τις ομιλίες αυτής. Όσο είσαι κολλημένος στη γη, στα γήινα, στις φροντίδες για να συγκεντρώσεις πλούτο, χρήματα, να έχεις μια ζωή άνετη, σωματικά, τόσο δεν μπορείς και δεν είσαι δεκτικός του Λόγου του Θεού. Ανθρώπου δε ούτινος η διάνοια μοχθεί εν τη φροντίδη των παρερχομένων, τα της αρετής πράγματα ούκ εξυπνίζουσι των λογισμών αυτού προς πόθον και ζήτηση της κτήσεως αυτών. Εκείνο του ανθρώπου λέει, του οποίου διάνοια μοχθεί, βασανίζεται, ταλαιπωρείται με τη φροντίδα των παρερχομένων, των προσκέρων, των βιωτικών.
αυτού του ανθρώπου που η διάνοια παλεύει, όπως το λέει κιόλας, για την επιβίωση, που ασχολείται συνέχεια με τα γήινα, με τα εγκόσμια, με τα παρερχόμενα. Αυτού του ανθρώπου τα πράγματα της αρετής ούκα ξυπνίζουν το λογισμό αυτό. Δεν το ξυπνάνε το λογισμό. Δεν το συγκινούν. Ώστε να σκύψει επάνω σε αυτά, να τα μελετήσει, να ασχοληθεί, να διατρύψει. Δεν το ξυπνούν το ενδιαφέρον. Δεν το εγείρουν το λογισμό προς πόθο και ζήτηση της κτήσεως αυτών. Δεν τον κάνουν να αναζητήσει, να ποθήσει, να αποκτήσει τις αρετές ή τα πράγματα που οδηγούν στην αρετή. Γιατί κάθε αρετή, για να κατορθωθεί, πρέπει να αγαπήσεις και όλους αυτούς τους παράγοντες που οδηγούν στην αρετή. Αν δεν αγαπήσεις όλα αυτά που προδιαθέτουν στην αρετή, δεν θα κατορθώσεις ποτέ την αρετή. Θέλεις, για παράδειγμα, να έχεις αγνότητα και καθαρότητα στο σώμα σου, στις σκέψεις, στις επιθυμίες σου, στην καρδιά σου. Ωραία. Θα πρέπει να αγαπήσεις και αυτή την αρετή καθεαυτή, την αγνότητα, αλλά θα πρέπει να αγαπήσεις και όλα τα άλλα που οδηγούν σε αυτή την αρετή. Και ποια είναι αυτά? Είναι πρώτα απ' όλα η εγκράτεια στις αισθήσεις. Θα πρέπει να αγαπήσεις την εγκράτεια των οφθαλμών. Να αγαπήσεις να έχεις αγνούς, καθαρούς οφθαλμούς. Να αγαπήσεις να μην βλέπεις τίποτε το βρώμικο, το πονηρό, το αισχρό, οπουδήποτε, στις οθόνες, στον δρόμο ή ακόμα και στη φαντασία. Να το αγαπήσεις αυτό, να το ποθήσεις. Αλλά όταν είσαι βουτυγμένος μέσα στην ύλη και στα γήινα, δεν ξυπνάς. Δεν θέλεις να ξυπνήσεις. Και να αναζητήσεις και να ποθήσεις την κτήση των αρετών και των πραγμάτων που οδηγούν στις αρετές. Αν θέλεις να είσαι αγνός, θα πρέπει ακόμα να αγαπήσεις την εγκράτεια του στομάχου, της κοιλίας. Γιατί το πολύ φαγητό οδηγεί μετά στην πορνεία, στις πονηρές σκέψεις, στις πονηρές επιθυμίες. Το ίδιο πρέπει να αγαπήσεις και την εγκράτεια στον ύπνο, γιατί και η πολυυπνία φέρνει πονηρούς λογισμούς. Θα πρέπει να αγαπήσεις την εγκράτεια στην ανάπαυση, να μην ξεκουράζεις υπερβολικά το σώμα, να έχεις μία έμετρο κακοπάθεια χάρη του Χριστού, να ταλαιπωρείς λίγο το σώμα για χάρη του Χριστού, να κάνεις μετάνοιες, να κάνεις νηστεία, να κάνεις ορθοστασία χάρη του Χριστού. Βλέπετε, αν ο άνθρωπος είναι βουτυγμένος στα υλικά και τα γήινα, δεν ξυπνάει για να κατορθώσει τις αρετές. Και στη συνέχεια έχει ο Άγιος κάποια προλογικά. Μιλάει πάλι ο ίδιος. Και αρχίζει με μία δοξολογία. Δόξα, λέει, το εκχέον τι πλουσίως τα σε αυτού δωρεάς εις τους ανθρώπους. Ποιον δοξάζει, ποιον άλλο παρά τον Θεό. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Θεού, όλα τα έργα τους τα αρχίζουν με δοξολογία στον Θεό και με ευχαριστία και γενικώς με προσευχή. Δόξα το εκχέον τι πλουσίως τα σε αυτού δωρεάς εν της ανθρώπης, ότι σαρκικούς όντας, ενώ είμαστε σαρκικοί, επίησε αυτούς, λειτουργήσε αυτό εν τάξη των ασωμάτων φύσεων. Ας δοξάσουμε τον Θεό που πλούσια έδωσε τις δωρεές του στους ανθρώπους. Διότι, λέει ο Βασισάκ, ενώ είμαστε σαρκικοί, μας έκανε να λειτουργούμε στην τάξη των ασωμάτων φύσεων, στην τάξη των αγγέλων. Μπορούμε να μοιάζουμε με τους αγγέλους. Και κατεξίωσε την των χωρικών φύσεων, λαλίσε περί τιού των μυστηρίων. Και κατεξίωσε τη φύση των χωρικών, των χωμάτινων,
τη φύση μας την ανθρώπινη, να μιλήσει για τέτοια μυστήρια, δηλαδή αγγελικά, πνευματικά, ουράνια. Και μάλιστα αμαρτωλούς καθ' ημάς, τους μη όντας αξίους, μήτε ακούσε τίου των λόγων. Και μάλιστα λέει, εμάς τους αμαρτωλούς μας αξίωσε να ακούσουμε τέτοια λόγια, αγγελικά λόγια, εμάς που δεν είμαστε άξιοι ούτε να, όχι να μιλήσουμε όπως θα μιλήσουμε, αλλά ούτε να ακούσουμε τέτοια λόγια. Μας αξιώνει ο Θεός, λέει ο Βάσιλ. Βλέπετε, και τότε είμαστε τώρα εδώ και μιλάμε και λέμε για τον Θεό και μελετάμε αυτά τα υπέροχα κείμενα, πρέπει να γίνει αφορμή δοξολογία στο Θεό, ευχαριστία στο Θεό. Γιατί αυτή η ώρα που διαθέτουμε τώρα για τον Θεό είναι ό,τι καλύτερο για μας. Πώς οι άλλοι άνθρωποι διαθέτουν αυτή την ίδια ώρα στη ματαιότητα, στην αμαρτία. Αλλά και εμείς, αν δεν είμαστε εδώ, πού θα είμαστε άραγε? Μήπως και εμείς είμαστε κάπου εκεί? Ή στην αδιαφορία, στη ραθυμία, που είναι πάλι αμαρτία. Στην αμέλεια. Αλλά τη χάρη τη αυτού, συνεχίζει ο Άγιος, διήνυξε την πόρωση της καρδίας ημών, του κατανοήσε εκ της θεωρίας των γραφών και διδαχής των μεγάλων πατέρων. Με τη χάρη του δηλαδή, άνοιξε ο Θεός την πόρωση της καρδιάς μας, την μαλάκωσε δηλαδή την καρδιά, όπως ερμηνεύει ο πατήρ Δαμασκηνός, ενώ ήταν πέτρα, ήταν σκληρή, αφήρεσε, έτσι εξάλειψε την πόρωση της καρδιάς μας και την έκανε δεκτική για να κατανοήσει τα αγγελικά νοήματα και πράγματα, τα του πνευματικού κόσμου δηλαδή, αυτά όλα τα οποία θα δούμε από την θεωρία των γραφών, την μελέτη των γραφών και από την διδαχή των μεγάλων πατέρων. Και συνεχίζει, τα αυτά έγραψα προς ωφέλιαν εμήν και παντός εν τη χάνοντος τόδε το συγγράμματι. Τα έγραψα αυτά, λέει, σε αυτό το βιβλίο για δική μου ωφέλεια, για να τα θυμίσω στον εαυτό μου. Κάνει ένα κήρυγμα, θα λέγαμε, στον εαυτό του. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δείχνει την ταπείνωση των Αγίων. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφου, που διατέλεσε και έγκλειστος, και μέσα εκεί στην εγκλήστρα του, στο κελί του δηλαδή, που ήταν κλεισμένος και δεν έβλεπε κανέναν, έκανε κήρυγμα στον εαυτό του και τον άκουγαν που μιλούσε και έλεγε, πρόσεχε Σεραφείμ, ταλέπορε, φτωχέ κλπ. Όπως αποκαλούσε τον εαυτό του, αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί και εμείς οι ίδιοι πολεμούμαστε από τη λύθη. Ο διάβολος προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τον Θεό, τις εντολές του Θεού, τον αγώνα για την αρετή, την προσευχή, την άσκηση, την νηστεία, να τα πάμε στην άκρη. Θα πείτε, τόσο εύκολο είναι? Πολύ εύκολο είναι. Πολύ εύκολο ο άνθρωπος να δεν προσέξει, πέφτει στη λύθη. Γι' αυτό πρέπει να εφευρίσκουμε τρόπους κάθε στιγμή να ξυπνάμε το νου μας, να ανεβαίνει στο Θεό, να μιλάει στο Θεό. Λέει ο Αβάς, ο Άγιος Νικόδημος, ο Γιορίτης, και όταν λέει συνομιλείς με κάποιον, πάλι μην ξεχνιέσαι, ρίχνε μια ματιά στον ουρανό. Ρίξε μια σαΐτα, μια μικρή προσευχή, σύντομη, σαν σαΐτα. Τις λεγόμενες σαϊτευτικές τις λέει, αυτές οι προσευχές. Σύντομη προσευχή. Να μην ξεχαστείς, μην απορροφηθείς από τη συζήτηση. Μην πέσεις στη λύθη. Και όποια στιγμή κάνεις οτιδήποτε, ρίξε το βλέμμα σου στον ουρανό. Προσευχή σου. Ακόμα και αν κάνεις μια δύσκολη εργασία, κάνε μια ανάπαυλα και κάνε μια μικρή προσευχή.
Τα έγραψε λοιπόν αυτά, λέει, προς ωφέλιαν εμήν, αλλά και παντός εντυχάνοντος τόδε το συγγράμματι. Αλλά και για κάθε έναν ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί και να μελετήσει αυτό το σύγγραμμα. Και πώς το έγραψα? Καθώς κατήλυβα από της θεωρίας των γραφών και των αληθινών στομάτων και μικρών από αυτής της πείρας. Μιλάει με πολύ ταπείνωση. Έγραψε, λέει, όπως τα κατάλαβα από την θεωρία των γραφών, μελετώντας, θεωρώντας, περιδιαβαίνοντας έτσι και εμβαθύνοντας στις Άγιες Γραφές και από αυτά που άκουσα, από τα αληθινά στόματα. Ποια είναι τα αληθινά στόματα? Τα στόματα των Αγίων Πατέρων, τα στόματα των ανθρώπων που είχαν φτάσει στο φωτισμό και στη θέωση, που είχαν εμπειρία πνευματική. Και μικρόν, λέει, από αυτής της πείρας. Και από αυτή τη δική μου την πείρα, λίγα που έχω μάθει κι εγώ την πείρα μου, και αυτά τα έβαλα μαζί με αυτά που μελέτησα στις Άγιες Γραφές και άκουσα από τους Άγιους Πατέρες, και έτσι στοιχειοθετήθηκε αυτό το βιβλίο. Ταπεινώνεται πολύ εδώ και λέει, αυτά τα πράγματα που γράφω τα έμαθα κι εγώ λίγο, τα έζησα κι εγώ λίγο. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα από αυτά. Ίνα μη γέννητε βοήθεια δια των προσευχών των ωφελωμένων εξ αυτών. Και γιατί τα γράφω και για τους άλλους? Για να μου γίνει και εμένα μια μικρή βοήθεια εξαιτίας των προσευχών που θα κάνουν αυτοί που θα ωφεληθούν από αυτά. Διότι ούκο λίγων μόχθων κατεβαλώμενοι σε αυτά. Γιατί δεν έκανα λίγο κόπο, έκανα πολύ κόπο για να τα γράψω αυτά. Μη δεις λάβει και εξαγάγει λόγων γυμνών εκ των λόγων γυμνών. Κανένας να μην να πάρει και απομονώσει μια φράση, απομονώσει ένα τμήμα από αυτό το λόγο μου. Οπότε πολύ εύκολα μπαίνει μια άλλη ερμηνεία, μια παρερμηνεία, όταν απομονώνεις μια φράση από ένα κείμενο, από την συνάφεια, όπως λέμε, το κειμένο, δηλαδή από τα πριν και τα μετά. Κανένας, λέει, να μην το κάνει αυτό. Μη δεις λάβει και εξαγάγει λόγων γυμνών εκ των λόγων ημών και αφή το υπόλοιπον και κρατήσει αυτόν εν τες εαυτού χερσήν ανοήτως. Δηλαδή, εφιστά την προσοχή, όπως λέει ο πατήρ Δαμασκηνός, αυτόν που διαβάζουν ή γράφουν για αυτά τα οποία έχει γράψει ο Άγιος, και λέει, ας προσέξει ο καθένας, ώστε κανείς να μην πάρει και τραβήξει κάποιον λόγο σκέτο, χωρίς δηλαδή την έννοια που το αποδίδω εγώ, ή τον αποκόψει από τα συμφραζόμενα, οπότε χάνει τη δύναμή του, και αφήσει το υπόλοιπο και κρατήσει αυτό το λόγο στα χέρια του ανόητος. Και ο ίδιος ήταν ανόητος, και αυτοί που θα το διαβάσουν μετά και θα καταλήξουν σε λάθος συμπεράσματα. Δηλαδή, πάρει τον λόγο και το χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό και με άλλη έννοια από αυτή που θέλει ο Άγιος. Δυστυχώς γίνονται τέτοια πράγματα, τέτοιες σκόπιμες παρερμηνίες πολλές φορές, μπορεί να γίνει και κατά λάθος βέβαια, αλλά συνήθως είναι σκόπιμες. Και απομονώνει κάποιος μία φράση και φτιάχνει μία ολόκληρη αίρεση. Να πω ένα παράδειγμα. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Λέει ο Χριστός για τον εαυτό του. Το παίρνει αυτό ένας που είναι αριανός, έτσι, που πιστεύει ότι ο Υιός δεν είναι Θεός, και σου λέει, ορίστε, βλέπεις τι λέει το Ευαγγέλιο.
Ο πατέρας είναι μεγαλύτερος από τον Υιό. Το λέει ο ίδιος ο Υιός. Άρα δίκιο έχω. Ναι, αλλά πήρες μόνο μία φράση. Και σε άλλη περίπτωση λέει ο ίδιος πάλι ο Χριστός μας, εγώ και ο πατήρ ένες μεν. Αυτό γιατί δεν το παίρνεις? Γιατί παίρνεις μία φράση και απομονώνεις τη φράση από όλο το Ευαγγέλιο. Έτσι καταλήγεις σε λάθος συμπεράσματα. Θα μου πεις, γιατί λέει εκεί ότι είναι μεγαλύτερος? Είναι κατά την ανθρωπότητα, όχι κατά τη θεότητα. Κατά την ανθρωπότητα. Επειδή είναι άνθρωπος, ο Κύριος δεν είναι μόνο τελεστός, γιατί είναι ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος μιλάει. Σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μιλάει ως Θεός και σε άλλες μιλάει ως άνθρωπος. Εγώ και ο πατήρ ενεσμένο. Εδώ μιλάει ως Θεός. Είμαστε ένα. Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά βλέπετε τι μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει όταν κανείς απομονώνει μία φράση. Να σας πω και ένα άλλο σύγχρονο που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο Παύλο Πανεπιστήμιος, στο Λεπίσκο της Θεσσαλονίκης. Ένας, για να βγάλει ψευδές συμπέρασμα σε μια μελέτη που έκανε, διδακτορικό μάλιστα, ότι οι μονοφυσίτες είναι ορθόδοξοι, πήρε μια φράση από έναν πατήρα της Εκκλησίας, ο οποίος πατήρα έλεγε τα εξής, ότι ο Σεβίρος, ο Διόσκορος και άλλοι αυτοί που τους ξέρουμε ότι είναι αιρετικοί και καταδικασμένοι από την Εκκλησία μας, είναι αιρετικοί γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είχε πολλούς λόγους. Κατά τα άλλα, ορθόδοξοι. Από αυτά που λένε δηλαδή, λένε αυτά τα οποία είναι όλα αιρετικά και κατά τα άλλα είναι ορθόδοξοι. Και ένας παμπώνυρος τώρα, υποψήφιος διδάκτορας, τι έκανε? Πήρε τη φράση και λέει, σε Σεβίρος και όλοι αυτοί οι αιρετικοί, τρεις τελίτσες, κατά πάντα ορθόδοξοι. Καταλαβαίνετε την πορνηριά. Αφαιρεί όλα τα υπόλοιπα που έλεγε ο Άγιος ότι είναι αιρετική γι' αυτό και γι' αυτό και ο λόγο. Βάζει τρεις τελίτσες και λέει, παίρνει την αρχή και το τέλος της φράσης και λέει κατά πάντα ορθόδοξη. Βλέπετε πώς γίνονται οι νοθείες και μέσα στην επιστήμη. Όταν ο άλλος δεν έχει το πνεύμα του Αγίου, αλλά έχει το πνεύμα του διαβολικό και θέλει να διαστρέψει την αλήθεια. Και χρησιμοποιεί και τους Αγίους και την Αγία Γραφή όπως αυτός νομίζει, για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Μη δεις λάβει και εξαγάγει λόγων γυμνών εκ των λόγων ημών και αφή το υπόλοιπο και κρατήσει αυτόν εν τε σε αυτού χερσίν ανοήτως. Μπορεί να το πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις και για τον εαυτό σου και να πεις, να ορίστε, αυτό λέει ο Αυτομπάσης Σάκ. Είσαι ανόητος. Είναι λάθος αυτό που έβγαλες ως συμπέρασμα, γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη τα πριν και τα μετά. Και νομίζω ότι είσαι και κατοχυρωμένος στην αμαρτία σου με πατερική κατοχύρωση. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, ουγαρ ηξιώθη εξοικείο αγώνος. Έχει πείραν ενός εξηγείων ον εν τες εμές χερσίν διαθέμει και μάλιστα εν τόδε το συγγράμματι. Όπερ μέλο εκθέστε προς ερεθισμόν και φωτισμόν των ψυχών ημών και των εντυχανόντων αυτών. Ήτινες ίσως αν εξυπνιστώσει προσεγγίσε τη εργασία εξ επιθυμίας τούτου. Δηλαδή, δεν αξιώθηκα, λέει, από δικό μου αγώνα να αποκτήσω πείρα σε ένα από τα χίλια, πόσο ταπεινά μιλάει, από τα οποία αναφέρουμε εδώ. Αυτό φυσικά το λέω από ταπείνωση. Σε εκείνα που διέθετα στα χέρια μου, από τον πλούτο δηλαδή, τον οποίον είχε ο Άγιος και κατέθεσε. Μιλάει πολύ ταπεινά, λέει, από αυτά που παρουσιάζω εδώ, ένα στα χίλια έχω ζήσει εγώ. Είναι κατ' υπερβόλια βέβαια σχήμα. Σίγουρα έχει πολύ περισσότερη πείρα από ό,τι λέει. Και μάλιστα εν τότε το συγγράμματι, από αυτά που
διέθετα στα χέρια μου και αποκατέθεσα σε αυτό το σύγγραμμα, και το οποίο μέλλον να εκθέσω προς ερεθισμόν και φωτισμόν των ψυχών ημών. Θα τα παρουσιάσω όμως, λέει, για να ερεθίσω και να φωτίσω, να ξυπνήσω τις ψυχές σας. Ενώ εγώ δεν αξιώθηκα να έχω την πείρα ενός εκχυλίου. Δηλαδή θέλει να πει ότι δήθεν έτσι τα άκουσε από άλλους, ενώ και ο ίδιος σίγουρα τα έχει γευτεί. Δεν τα άκουσε και από άλλους, αλλά οπωσδήποτε, λέει εδώ ο πατήρ Δαμασκηνός, κυρίως είναι η προσωπική του πείρα όλα αυτά που καταθέτει εδώ. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που γράφει, ότι αυτά είναι προσωπική του πείρα. Και συνεχίζει και λέει, λέγω σε πράγμα και μη διστάσεις τούτου, μη δε της λυπής μου λόγης καταφρονήσεις ως ελαχίστου. Διότι αληθής εσύ είναι η παραδιδοκότισμη, ότι αλήθεια λέγωση και εν τούτης της λόγης μου και εν άπαση. Επεξηγεί και λέει, σου λέω ένα πράγμα αληθινό και μη διστάσεις καθόλου γι' αυτό. Μη διστάσεις να το πιστέψεις, ούτε να καταφρονήσεις τους υπόλοιπους λόγους μου που θα αναφέρω ως ελαχίστου. Γιατί είναι αληθινή εκείνη που μου παρέδωσαν αυτά που μου παρέδωσαν. Είναι στόματα αληθείας, είναι θεοφόροι, είναι άγιοι. Βέβαια τα περισσότερα είναι δική του πείρα, αλλά από ταπείνωση μιλάει έτσι. Ότι αλήθεια λέγωση και εν τούτης της λόγης μου και εν άπαση. Σου λέω την αλήθεια σε όλα μου αυτά τα λόγια και σε αυτά τα λόγια που γράφω εδώ και σε όλα και τα άλλα τα οποία υπονοώ. Και συνεχίζει. Αγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, γιατί έγινα ανόητος, και τώρα λέω ότι ο Μαστιβάς αναφέρεται σε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να πει, γιατί είναι απολύτως προσωπικά και οι Άγιοι δεν τα φανερώνουν. Αλλά τι λέει, αγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, γίνομαι άφρον, ανόητος. Κάτι παρόμοιο έχει πει και ο Απόστολος Παύλος. Από τη μεγάλη αγάπη που σας έχω, φανερώνομαι μπροστά σας ως ανόητος. Και σας λέω και τα προσωπικά μου, για να σας ωφελήσω. Δεν υπομένω φυλάξε το μυστήριο εν σιωπή. Ούχ υπομένω φυλάξε το μυστήριο εν σιωπή. Δεν αντέχω να σιωπήσω και να μην σας αποκαλύψω το μυστήριο που μου αποκαλύφθηκε από το Θεό. Δεν μπορώ να το κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά γίνομαι άφρον δια τον αδελφό μου ωφέλεια. Γίνομαι ανόητος για χάρη τον αδελφό μου, για χάρη της ωφέλειας της πνευματικής τους. Διότι αυτή εστίν η αγάπη αληθινή. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Ήτης ούδυνατε υπομείνε εν την μυστηρίο εκ των αγαπητών αυτής. Αυτή η αληθινή αγάπη δεν μπορεί να υπομένει να κρατήσει κάτι, ένα μυστήριο κρυμμένο και καλυμμένο, κρυφό από αυτούς που αγαπά. Όπως κάνει και ο Θεός στους δικούς του, στους φίλους του, το αποκαλύπτει έτσι και τα κεκριμένα του μυστήρια, τα απόρριτα. Και ο Άγιος εδώ λέει, επειδή σας αγαπώ, θα σας αποκαλύψω αυτό που μου αποκάλυψε και εμένα ο Θεός. Και γίνομαι ανόητος, γιατί σας λέω τα πολύ πολύ προσωπικά μου, τα εσώψυχά μου. Και τι λέει στη συνέχεια. Για να καταλάβουμε ότι αυτά που γράφει δεν είναι, όπως λέει ταπεινά, από άλλους. Κυρίως είναι δική του εμπειρία. Την ώρα, λέει, που έγραφα, πολλάκις, ό,τι έγραφαν τα αυτά, υπελείποντό μου οι δάκτυλοι επί των χάρτη.
παρέλυαν τα δάχτυλά μου πάνω στο χαλτί. Και ούχι πέφερον κατέναντι της ειδονής, της εμπιπτούσης εν την καρδία μου και τας αισθήσεις κατά σιγαζούσης. Και δεν υπέφεραν, λέει, και δεν υπέφεραν, δεν μπορούσαν να υπομείνουν την ειδονή που έπεφτε στην καρδιά μου, τα δάχτυλά μου και τα χέρια μου. Ο όλος άνθρωπος δηλαδή διαλυόταν. Είναι αυτό που και ο Άγιος Παΐσιος μας το έχει περιγράψει, όταν αισθανόταν την αγάπη του Θεού, παρέλυε και έπεσε και κάτω. Και λέει, Θεέ μου, μη μου δίνεις άλλη χάρη, δεν αντέχω, θα διαλυθώ. Έτσι βλέπετε, η ίδια εμπειρία. Ο Βάσης Ισάκ, 550 περίπου μετά Χριστό, ο Άγιος Παΐσιος 2000, παρακάτω, η ίδια εμπειρία, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το ίδιο. Ο Θεός είναι ο ίδιος, εις τους αιώνας. Και εδώ λέει ο Άγιος, παρέλυα τα δάχτυλά μου. Δεν μπορούσα να αντέξω την χάρη, την ειδονή που έπεφτε στην καρδιά μου. Σταματούσαν τα χέρια μου να γράφω, τα δάχτυλά μου να γράφω. Σταματούσαν από την ειδονή που έπεφτε στην καρδιά μου και η οποία κατεσίγαζε τις αισθήσεις. Και αυτή είναι η αληθινή ειδονή, έτσι, είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος, η πνευματική ειδονή. Του ειρήνευε την ψυχή και την αίσθηση και έκανε τις αισθήσεις, τις εξωτερικές, τις σωματικές, να σιωπούν, να ησυχάζουν. Έτσι είναι αυτή η ηρεμία του Θεού, η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος που ξεπερνάει κάθε νου, κάθε διάνοια, κάθε φαντασία, κάθε σύλληψη, κάθε περιγραφή. Αυτό ακριβώς ζούσε ο Αββάς Ισαάκ όταν έγραφε. Έπεφτε η χάρη στο Θεό επάνω του και παρέλυε. Παρέλυε τα δάχτυλά του. Όμως μακάριος ου η αδολεσχία αυτού εν το Θεό αΐ και αυτόν εκ πάντων των κοσμικών κατέσχε. Και προς αυτόν μόνον γέγονεν εν τη ομιλία της γνώσεως αυτού. Είναι, λέγει, μακάριος. Αυτός το οποίο η ενασχόληση, η αδολεσχία είναι στο Θεό. Που ασχολείται με το Θεό. Εδώ παρατηρεί πολύ εύστοχο πατήρ Δαμασκηνός. Μας θυμίζει ο Αββάς Ισαάκ την περίπτωση εκείνης της γυναικός η οποία φώναξε «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίουσε θύλασσας». Ενθουσιάστηκε, όπως συμβαίνει αυτό μερικές φορές με τις γυναίκες, δεν είναι κακό πράγμα αυτό και εκφράζονται αυθόρμητα, ελεύθερα και φωνάζουν, δεν μπορεί και μέσα στο πλήθος. Έτσι φώναξε και αυτή η γυναίκα όταν άκουγε τα λόγια του Χριστού και λέει «Μακαρία είναι η κοιλία που σε βάστασε και η μαστή που θύλασες». Και ο Κύριος τι απάντησε? «Μενούν γε», λέει, «μακάρι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτό». Δεν είπε ότι δεν είναι μακαρία η μητέρα μου, η Παναγία, αλλά λέει «εντάξει, αυτή η μακαρία είναι η μητέρα μου, εσείς τι κάνετε? Εσείς ακούτε το Λόγο του Θεού. Μακάρι θα είστε εάν ακούτε το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζετε». Και εδώ λοιπόν λέγει ο Άγιος, μακάριος είναι εκείνος. Εντάξει, λέει, εγώ τα έζησα αυτά. Τα έζησα. Έστω κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες, κάποιες μέρες. Εσείς όμως τι κάνετε? Έζησα τη χάρη και την ειδονή από τη χάρη. Την πνευματική ειδονή. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς. Εσείς θα γίνετε και μακάρι εάν αδολεσχίσετε εν το Θεό. Εάν αρχίσετε να ασχολείστε με το Θεό. Μακάριος, λέει, είναι εκείνος του οποίου η αδολεσχία
η ενασχόληση είναι στον Θεό πάντα. Μακάριος δηλαδή είναι εκείνος που έχει συνεχώς στην αναστροφή μετά του Θεού, με τα πνευματικά. Και εαυτόν εκ πάντων των κοσμικών κατέσχει. Και τον εαυτό του τον απομάκρυνε, τον συγκράτησε από όλα τα κοσμικά, για να έχει τη μνήμη του Θεού αδιάλειπτη. Γιατί τα κοσμικά εν τέλει είναι πνευματικά, είναι δαιμονικά. Όπως λέει η Αγία Γραφή, ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Άρα και τα του κόσμου τι είναι, τα του πονηρού. Όσο λοιπόν απομακρύνεσαι από τον κόσμο και τα του κόσμου, τόσο εξαγιάζεσαι, τόσο ελευθερώνεσαι από τα δαιμονικά στοιχεία και τόσο ελευθερώνεσαι και μπορείς να πλησιάσεις τα πνευματικά και τον Θεό. Μακάριος λοιπόν αυτός που εαυτόν εκ πάντων των κοσμικών κατέσχε και η αδουλεσχία του είναι εν το Θεό και προς αυτόν μόνον γέγονε εν τη ομιλία της γνώσεως αυτού. Δηλαδή προς τον Θεό μόνο ζει και γι' αυτόν ζει και μέσα σε αυτόν ζει και υπάρχει και ζει εν τη ομιλία της γνώσεως αυτού, δηλαδή ασχολείται με το να γνωρίσει τον Θεό και τα του Θεού. Μελετά το Λόγο του Θεού. Εμβαθύνει στο Λόγο του Θεού. Είναι ανεξάντλητο, όπως λένε οι ερμηνευτές, μεταλλείο πολυτίμων λίθων ο Λόγος του Θεού. Και όσο εμβαθύνεις και όσο σκάβεις και όσο μελετάς και όσο διαβάζεις τους Άγιους Πατέρες το τι έχουν πει σε κάθε φράση και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τόσο χαίρεσαι, ενθουσιάζεσαι, ανακαλύπτεις κρυμμένους θησαυρούς. Σήμερα έχουμε τεράστια ζημιά με το διαδίκτυο, γιατί δεν διαβάζουμε. Ας τα αφήσουμε στην άκρη το διαδίκτυο και ας πάρουμε τα βιβλία μας. Όλα αυτά τα υπέροχα πατερικά βιβλία που υπάρχουν άφθονα. Και η μακροθυμίση, λέει στη συνέχεια, ου βραδίνει μακρόν έως ανίδη καρπούς. Και αν μακροθυμίσει, επιμείνει δηλαδή σε αυτή την αδολεσχία εν το Θεό, αυτός που θα ασχοληθεί με τα πνευματικά, δηλαδή με αυτά που έχω γράψει μέσα στο βιβλίο αυτό, δεν θα βραδίνει, δεν θα περάσει πολύ καιρός έως ότου αρχίσει να βλέπει καρπούς, πνευματικούς καρπούς. Και ποιοι είναι οι πνευματικοί καρποί? Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, ο καρπός του πνεύματος. Εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα οποία ζητάμε όλοι. Αλλά δεν τα ζητάμε όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Όλα αυτά είναι καρπός, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χρειάζεται να επιμείνεις σε αυτή την αδολεσχία εν το Θεό, στην προσευχή, στην κατά Θεόν άσκηση, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην αποκοπή από όλα τα υγιεινά και κοσμικά. Και μετά λέει μία προσευχούλα και κλείνει εδώ η εισαγωγή. Η εισαγωγή του Αβά, του ίδιου του Αβά, στο έργο του. Τι λέει ο Άγιος? Δυνατός η Κύριε, η πηγή πάσης βοηθείας. Υποστηρίξε εν της Θεού της καιρής, ήτινες εσύ μαρτυρίας καιρή. Δυνατός είσαι, λέει η Κύριε, η πηγή όλης της βοηθείας, η πηγή πάσης βοηθείας. Μπορείς να υποστηρίξεις σε αυτούς τους καιρούς, τους εσχάτους, θα λέγαμε σήμερα, αν και πάντα είναι έσχατη η χρόνια, ξέρετε, παιδεία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εσχάτη ώρα εστί. Μα 2000 χρόνια πριν ήταν έσχατα και τώρα πάλι έσχατα είναι βεβαίως. Τα έσχατα άρχισαν από τη στιγμή που έγινε η ενανθρώπιση και θα τελειώσουν στη Δευτέρα παρουσία του Κύριου. Είμαστε στα έσχατα. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Ευαγγελιστής, και ανήν αντίχριστη πολλοί γεγόνες.
Πότε, πριν 2000 χρόνια είχε αντιχρίστους, βεβαίως, πολλούς, όπως και σήμερα. Μέχρι να εμφανιστεί, μετά από αυτή τη μακρά σειρά των αντιχρίστων, ο τελικός αντίχριστος, ο οποίος θα ζητήσει να λατρευτεί, να προσκυνηθεί ως Θεός στη θέση του Χριστού. Αλλά και αυτοί που υπάρχουν τώρα το ίδιο ζητάνε. Αλλά όχι στο βαθμό που θα συμβεί με τον τελικό αντίχριστο. Σε αυτούς τους χρόνους λοιπόν, λέει ο Βας, που ζούμε, τους εσχάτους, είσαι εσύ Κύριε δυνατός, η πηγή όλης της βοήθειας, να υποστηρίξεις ποιους τας νυφευσαμένας εαυτάς μεταχαράς ψυχάς. Να υποστηρίξεις, να στηρίξεις εκείνες τις ψυχές που συνυφεύθηκες. Τις ψυχές με τις οποίες νυφεύθηκες. Η κάθε ψυχή είναι νύφη του Χριστού. Και ο Χριστός είναι ο νυφίος μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό με τα χαράς νυφεύονται τον Χριστό. Εσύ λοιπόν λέει μπορείς να υποστηρίξεις αυτές τις ψυχές που νυφεύτηκαν με χαρά εσένα και έγινε ο νυφίος τους. Ο ουράνιος νυφίος και δεδοκίας τα συνθήκα της αγιότητος. Και εσύ είσαι που τους έδωσες τις συνθήκες να πορευθούν προς την αγιότητα εν συνέση με τα ειλικρινίας κινήσεων και ου με τα πανουργίας. Τους έδωσες, λέει, τις προϋποθέσεις αγιότητος επειδή είχαν ειλικρινή πρόθεση να κινηθούν με σύνεση και δεν κινήθηκαν με πανουργία. Βλέπετε, ο Κύριος αγαπά την ειλικρίνεια, την ευθύνητα. Δεν μπορείς να πας με πονηρία στο Θεό και να έχεις αγαθό τέλος. Ο Θεός ουμικτηρίζεται, δεν κοροϊδεύεται, δεν εξαπατάται. Μπορεί το πνευματικό να τον εξαπατήσεις, να πεις ψέματα στην εξομολόγηση. Και δυστυχώς πολλοί λένε ψέματα στην εξομολόγηση. Αλλά το Θεό δεν μπορείς να τον εξαπατήσεις. Οι πολλοί κρύβουν πράγματα στην εξομολόγηση. Από το Θεό δεν μπορείς να κρύψεις τίποτε. Ο Θεός δίνει τις συνθήκες, τις κατάλληλες για την αγιότητα, σε ποιους όμως? Σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν με ειλικρίνεια. Πόσες φορές λέω σε ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν φοβερές αμαρτίες και δεν τις έχω πει ποτέ. Και λέω, καλά, γιατί δεν τα είπες αυτά? Λέει, δεν με ρώτησε κανένας. Δηλαδή, τι είναι ο πνευματικός, είναι ανακριτής? Αστυνομικός είναι ανάκριση που περιμένεις να σου κάνω? Μόνος σου πρέπει να τα πεις. Δεν ξέρεις τι είναι αμαρτίες αυτά. Καταλάβατε? Δεν πάμε με ευθύτητα, με ειλικρίνεια στο Θεό. Οπότε δεν έχουμε και τις συνθήκες αγιότητας. Και δεν προχωράει τίποτα. Δεν πάμε πνευματικά καλά καθόλου. Πορευόμαστε με τα πανουργίας, με τα πονηρίας, με τα αραθυμίας. Όχι εν συνέση με τα ειλικρινίας κινήσεων, όπως λέει ο Βάσης Ισάκ. Διό δώρησε αυτές δύναμην μεταπαρησίας καθελήν οχυρωμένα τύχη. Γι' αυτό λέει δώρησε σε αυτές τις ψυχές δύναμη που παρεύονται με ειλικρίνεια προς εσένα να γκρεμίσουν τα οχυρωμένα τύχη των παθών και του πειρασμού. Αυτά εννοεί τύχη. Αυτά τα οποία μας χωρίζουν από τον Θεό. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι και λένε δεν με βοηθάει ο Θεός. Μήπως εσύ δεν βοηθάς τον Θεό? Θα πεις χρειάζεται βοήθεια ο Θεός για να μας βοηθήσει, βεβαίως. Τι βοήθεια χρειάζεται? Να γκρεμίσουμε τα τείχη που μας χωρίζουν από τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν τα γκρεμίζει επειδή σέβεται την ελευθερία μας. Εμείς χτίζουμε τείχη γύρω-γύρω του εγωισμού, της φιλαυτίας, της περηφάνειας, των ποικίλων παθών και μετά λέμε γιατί δεν με βοηθάει ο Θεός. Μα πώς να σε βοηθήσει αφού τον εμποδίζεις? Γκρέμισε τα τείχη και θα δεις πώς θα γευτείς τη Θεία Βοήθεια. Ή όπως ένας άλλος που έχει πάθει
ρευματισμούς και πάει και κλείνεται μέσα σε μια υγρή σπηλιά και λέει, γιατί δεν γίνομαι καλά, μα πώς θα γίνεις καλά άμα δεν βγεις στον ήλιο. Μα λέει, πού είναι ο ήλιος, δεν έρχεται να με βοηθήσει. Ο ήλιος θα έρθει, εσύ πρέπει να βγεις στον ήλιο, να βγεις από τη σπηλιά σου. Έτσι κάνουμε και με τον Θεό. Δυστυχώς. Δόρισε σε αυτές τις ψυχές που έρχονται με ειλικρίνεια σε σένα τη δύναμη να γκρεμίσουν τα οχυρωμένα τείχη των παθών και του πειρασμού. Αν εσύ κάνεις ένα βήμα, είσαι καλοπροαίρετος, εγκολπωθείς την καλή προαίρεση και θελήσεις να πας στο Θεό, να βγεις από τη σπηλιά σου, την υγρή και ανήλια γη και ανθίγινη, να γκρεμίσεις τα τείχη των παθών σου, μετά θα έρθει ο Θεός και θα τα γκρεμίσει. Αλλά πρέπει να τους επιτρέψεις, να τους ζητήσεις. Θα σου δώσει τη δύναμη και θα τα γκρεμίσεις τα τείχη. Και θα σε βοηθήσει και αυτός. Δόρισε τους λοιπόν δύναμη να γκρεμίσουν τα τείχη των παθών και του πειρασμού και παν ύψωμα επερώμενον κατά της αληθείας. Εδώ είναι τώρα. Δεν είναι μόνο τα πάθη αυτά, τα σαρκικά κλπ. Το ψεύδος, η κλοπή και όλα αυτά τα πάθη, η κατάκριση. Είναι και η έπαρση, είναι και η αίρεση, είναι η υπερηφάνεια, είναι οι κακοδοξίες. Πλήθος πλανών υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους. Καρπός της υπερηφάνειας. Σε πόσους ανθρώπους λέω δεν πρέπει να ξεματιάζεις. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Γιατί λέει Πάτερ, η Εκκλησία το παραδέχεται. Αμέσως, αντίλογο, αντίρρηση. Ναι, το παραδέχεται ότι υπάρχει η βασκονία, βεβαίως. Αλλά εσύ παπάς είσαι, ή δεσπότης είσαι, για να διώξεις το πονηρό πνεύμα που υπάρχει εκεί πέρα. Πώς παίρνεις την εξουσία του άλλου, του ιερέου, τι κάνεις τον ιερέα. Κακό κάνεις και στον εαυτό σου και στον άλλο. Κάνεις ένα είδος μαγείας. Δώσ' τους δύναμη λοιπόν να ταπεινώσουν και παν ύψωμα επερώμενον κατά της αληθείας. Κάθε τι που υψώνεται ενάντια στην αλήθεια. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στην έπαρση της αθεΐας. Πού είναι ο Θεός, πού υπάρχει ο Θεός. Είναι έτοιμοι να βλασφημίσουν το Θεό. Δώσε δύναμη Κύριε να καθαιρέσουν και κάθε ύψωμα που επέρεται κατά της αληθείας, κάθε εμπόδιο δηλαδή, ή να μην του ιδίου σκοπού αστοχήσωση. Για να μην χάσουν το σκοπό τους, να μην αστοχήσουν από το σκοπό τους. Βία ανυπομονήτω εν το καιρό, ενώ περί αίματος ανταγώνισμα γίνεται. Να τους δώσεις υπομονή, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα καιρό στον οποίο γίνεται αγώνας μέχρι αίματος. Περί αίματος ανταγώνισμα γίνεται. Σε έναν καιρό που γίνεται αιματηρός αγώνας για την σωτηρία της ψυχής. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο καιρός. Και η ζωή γενικά του ανθρώπου αυτή είναι. Πρέπει να αγωνιστείς μέχρι αίματος για να αποβάλεις το πάθη και την υπερηφάνεια και κάθε τι το οποίο υψώνεται ενάντια στην αλήθεια. Και βεβαίως οι πονηροί δαίμονες και οι υποβολές τους και τα όργανά τους, τα οποία με περισσή υπερηφάνεια αντιστέκονται στο Θεό και βλασφημούν τον Θεό. Αυτά για σήμερα και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το πρώτο κεφάλαιο περί γνώσεως και πίστεως. Εν κατακλείδη, ας θυμόμαστε αυτό που είπε ο Βάστακ, ότι για να γίνουμε δεκτικοί του Λόγου του Θεού, οπότε και του Λόγου του Βάστακ και του Λόγου όλων των Αγίων Πατέρων και του Λόγου φυσικά της Αγίας Γραφής, θα πρέπει να αποκοπούμε από τα γήινα, από τα κοσμικά, από τις μέρημνες, τις αγωνιώδεις φροντίδες. Όχι να μην εργαζόμαστε,
όχι να μην κάνουμε αυτά που απαιτεί κάθε στιγμή, αλλά να τα κάνουμε με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, χωρίς άγχος, χωρίς αυτό το πνίξιμο που έχουν οι άνθρωποι, οι άπιστοι, οι ειδωλολάτρες του σήμερα και οι πάντοτε ειδωλολάτρες, οι ανά τους αιώνες ειδωλολάτρες. Εμείς δεν είμαστε ειδωλολάτρες, εμείς έχουμε Θεό αληθινό ζώντα και οφείλουμε να το αποδεικνύουμε αυτό στην κάθε στιγμή μας. Και όταν έτσι ελευθερωθείς από τη γη και από την ενασχόληση με αυτά και από την αγωνιώδη μέρη μου για αυτά, τότε θα μπορέσεις να σχολάσεις, να ησυχάσεις δηλαδή, για να μπεις στο σχολείο του Χριστού και του Αββά Ισαάκ και των Αγίων Πατέρων και να δεχθείς τον Λόγο Τους, τον Λόγο του Θεού και τον Λόγο του Πατέρων που είναι πάλι Λόγος Θεού και να βλαστήσει και να καρποφορήσει αυτός ο Λόγος. Και φυσικά να δοθείς ολοκληρωτικά σε αυτή τη μελέτη και να το κάνεις σκοπό της ζωής σου αυτό. Όπως λέγαμε, να βρούμε τρόπους ώστε κάθε στιγμή να σκεφτόμαστε το Θεό, να μιλούμε στο Θεό, να έχουμε αυτή τη διαρκή ομιλία, όπως λέει ο Βας Ισαάκ, συναναστροφή με το Θεό. Αξιοποιώντας κάθε τι που σου συμβαίνει, για όλα να δοξάζεις και να ευχαριστείς το Θεό. Και φυσικά να αντιστέκεσαι στα πάθη και να προσεύχεσαι να σου δίνει δύναμη ο Θεός, όπως είπε στο τέλος στη συντομευτή προσευχή ο Βασάκ, να γκρεμίσεις τα τείχη των παθών και του πονηρού και να καταλύσεις κάθε ύψωμα που επέρεται, κάθε υπερηφάνεια, κάθε λογισμό αυθάδη, ανάσημο, επιρμένο που εναντιώνεται στον Θεό. Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, τα ποιείς δε δίδωση χάρη. Τις αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.